Μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητος. Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε, μας ακούτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, Σεβασμιότατε. Αντίμονο, εγώ χαίρομαι πολύ. Εσείς είστε κάτω στην Αθήνα, εμείς εδώ στην ακριτική Φλόρινα. Εσείς εκεί στην ακριτική Φλόρινα είστε πιο κοντά από όλους εμάς στα Σκόπια. Άρα η δική σας φωνή είναι αυτή που έχει την πιο μεγάλη αξία. Σε περιοχή, δηλαδή σε χρόνο, με αναπνοή μετά με τα Σκόπια. Τόσο κοντά είναι. Σεβασμιότατε, θα έρθετε στο συλλαλητήριο της Αθήνας. Δεν ξέρω ό,τι θα αποφασίσουν οι Μητροπολίτες. Γιατί δεν είμαστε πολύ μακριά. Πάντως κόσμος θα έρθει. Mm-hmm. Εγώ έχω δώσει το ελεύθερο σε όλους τους ιερείς και στους πιστούς να έρθουν. Όπως πήγα και στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει σήμερα μία αλλαγή στάσης από την μικρή σύνοδο, το διαρκή Ιερά Σύνοδο. Ναι, τη διαρκή, ναι. Ενώ είχαμε ακούσει τον Αρχιεπίσκοπο την προηγούμενη φορά να λέει ότι η Εκκλησία δεν θέλει το όνομα Μακεδονία, αλλά δεν θέλει να πάει και στα συλλαλητήρια, σήμερα είπε ότι όποιος θέλει μπορεί να πάει. Γιατί κατά την γνώμη σας είχαμε αυτή την αλλαγή? Δεν ξέρω να τη σκέψει. Πάντως ένα που ξέρω, ότι και η Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος που προείσταται τη Συνόδο αγαπούν τη Μακεδονία, αγαπούν την πατρίδα μας, αγαπούν την Εκκλησία μας και επομένως πήραν καλή απόφαση και την προηγούμενη φορά και τώρα καλή πήραν. Ναι. Τώρα το σκεπτικό, εγώ νομίζω ότι δεν ήταν εναντίον το να πάνε στο συλλαλητήριο, αλλά απλώς είπε μια γνώμη. Την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά. Ναι. Και τώρα είπε, προηγουμένως διάβασα το μήνυμα της συνόδου αυτής και λέει ότι μερικοί αρχιερείς δεν διάβασαν καλώς το... Εγώ το διάβασα και σέβομαι και ό,τι αποφάσισε η προηγούμενη σύνοδος και ό,τι αποφάσισε και η νη σύνοδος και ο αρχιεπίσκοπος, σέβομαι ότι αγαπούν την πατρίδα, αγαπούν την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Και επομένως, μερικές προσωπικές τέτοιες δεν μπορούμε να πούμε ο καθένας. Άρα εσείς θα προτρέψετε, όπως μας είπατε, και τους ιερείς σας εκεί και το ποίμνιο να έρθει στην Αθήνα. Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω, θα το δούμε, γιατί ύστερα από λίγες μέρες πάλι θα έχουμε ιεραρχία. Όχι, δεν το λέω για εσάς προσωπικά. Το λέω ότι το ποίμνιό σας και τους ιερείς εκεί θα τους προτρέψετε να έρθουν. Και την προηγούμενη φορά και τώρα. Δεν επίησα κανένα. Μάλλον τους επέδειξα να πάτε, είστε ελεύθεροι, είστε Μακεδόνες, αγαπάτε τη Μακεδονία, να πάτε όλοι ελεύθεροι. Σεβασμιότατε, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι είναι ένα πρόβλημα. Όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότεροι τα Σκόπια, Μακεδονία τα λένε, με τον τρόπο που το χειριζόμαστε. Δεν έπαυσαν να το λένε, εμείς που είμαστε κοντά, Μακεδονία το λένε, και όταν συναντώμεθα με αυτούς και όταν αυτοί έρχονται σε εμάς, το λένε Μακεδόνας. Ναι. Περισσότερο από λέμε εμείς που είμαστε Μακεδόνες κανονικοί. Αλλά είναι σε λαθασμένη κατάσταση. Διότι αυτοί ποτέ δεν υπήρχαν, όπως ξέρετε καλύτερα, δεν ανάγκη σας κάνω εγώ θεωρία, ποτέ δεν υπήρξαν Μακεδόνες, ήταν Σλάβοι, κατέβηκαν τον 6ο αιώνα κάτω στην περιοχή, κατέλαβαν τα μέρη Μακεδονίας και εμείς τους σεβαστήκαμε και τους ευόμενα, δεν τους μισούμε. Τους θεωρούμε γείτονας, αλλά διαφωνούμε ως προς τις πεπιθήσεις τις εθνικές που έχουν. Και αυτό που λέτε, όλα αυτά που λέτε είναι έτσι. Αλλά υπάρχουν εκείνοι που θέλουν τη λύση, εδώ στην Ελλάδα, στο εσωτερικό, και υποστηρίζουν ότι όσο δεν έρχεται αυτή η λύση, όλο και περισσότεροι στον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, αναγνωρίζουν αυτή τη χώρα ως Μακεδονία. Άρα, εάν υπάρξει ένα όνομα που θα τους περιορίζει, μπορεί να είναι μια λύση, γιατί σε 20 χρόνια δεν θα τους λέει κανείς τίποτα άλλο παρά Μακεδονία. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό? Και διπλό όνομα να είναι, Σλαβική Μακεδονία, Άνω Μακεδονία, Κάτω Μακεδονία, Βορείο Μακεδονία. Αυτοί θα λένε μόνο Μακεδονία και το λένε. Ποτέ δεν λένε το δεύτερο όνομα. Άρα έτσι όμως απ' την άλλη λέμε ότι εμείς δεν θα τους λέμε Μακεδονία, αλλά όλος ο υπόλοιπος κόσμος θα τους λέει Μακεδονία. Όλος ο κόσμος και αυτοί προπαντός το λένε. Ήρθε ένας επίσκοπος μια φορά, εθιμοτυπικός στην Μητροπολή μου, λέει είμαι Μακεδόνας. Και λέω και εγώ τι είμαι. Δεν είμαι Μακεδόνας εγώ. Μάλιστα. Αυτοί το λένε με τα καυχήσεως και ότι έχουν και αλυτρωτικούς σκοπούς να καταλάβουν τη Μακεδονία μέχρι να πάρουν τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τη Λάρισα, όλη τη Μακεδονία εδώ.
δεν θα τους αφήσουμε κι αυτό. Δεν θα πάρουμε όπλα, να βρεθεί όμως ένας τρόπος να πάρουν ένα άλλο όνομα, τα οποία έχουν πολλά ονόματα, τα οποία επί Βυζαντίου ακόμη ήταν τα ονόματα αυτά, ούτως ώστε να μην έχουμε ούτε διαφορές πλασκευών, ούτε αυτοί να έχουν παράπονα, ούτε εμείς από αυτούς. Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Να είστε καλά. Πρέπει όλοι μας να αγωνιστούμε, και όταν λέμε να αγωνιστούμε, όλοι με σύμπνοια, με αγάπη προς τη Μακεδονία, και με αυτούς να μην τους μισούμε, να πάρουν ένα άλλο όνομα. Ή Δαρδανία, ή Βαρδάρι, ή Δημοκρατία των Σκοπίων, και ό,τι άλλο. Γιατί έχουμε και το θέμα το εκκλησιαστικό. Έχουν και την Εκκλησία όταν εκεί, ναι. Αυτοί καυχόνται ότι είναι η Μακεδονική Εκκλησία. Να σας πω κάτι. Όταν ήρθε ο ύμνηστος αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στη Φλόρινα, πήγαμε στο φυλάκιο που είναι εδώ δίπλα στα Σκόπια, και μας ξενάγεσε εκεί ο διοικητής του, και μετά λέει, δεν μας σκέφτεψε, ήταν και τρεις Σκοπιανοί. Ναι. Έσκυψα στα αυτή τον αρχιεπίσκοπο και τον είπα, αυτή είναι η Σκοπιανή. Λέει, δεν μας δείτε, λέει στον υπεύθυνο του φυλακίου, ένα γραφείο να πούμε και εμείς λίγο τα δικά μας. Και τους είπε, αλλάξτε τρόπο, λέει. Μην καυκάστε, μην κατηγορείτε την Ελλάδα. Και λοιπά. Και λέει, ως προς το θέμα που είστε σχισματικοί, γιατί αυτοί επικόπησαν από το Πατριαρχείο, ναι, ναι, Σερβία. Λοιπόν, ως προς το θέμα αυτό, να υποβοηθήσουμε κι εμείς, λέει, να τακτοποιηθείτε, διότι σας αγαπούμε. Μάλιστα. Διότι σεβασμιότατε. Δεν είμαστε εμεί σε αρμόδιοι. Δεν εισακούστηκε δυστυχώς ο τότε. Τίποτα. Ο Μακαριστός. Έχετε ένα γράμμα στο Μακαριότατο και μεγάλα γράμμα Μακεδονική Εκκλησία, πηχαία γράμματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ναι. Καλό βράδυ.